βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Καριλάου, όπου μια περιοχή όπου, όπως όλες οι περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, πάσχουν από την έλλειψη σχολικής στήριξης, η οποία γίνεται ακόμα εντονότερη σε συνθήκες πανδημίας, όταν όχι μόνο η μεταπαιδαγωγή, αλλά και οι υγειονομικοί μιλάνε για αποσυμφόρηση των σχολείων, αντίθετα έχουμε υπερσυνοστισμό των σχολείων και μάλιστα ενώπιση του ανοίγματός. Στις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με εισήγηση του Μονάρχου αποφάσισε να αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο εδώ, στην περιοχή, που προοριζόταν από το 1987 επί 34 χρόνια για σχολική στέγη. Επί 34 χρόνια καμία κυβέρνηση, ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ και κανένας δήμαρχος δεν βρήκε το 1.100.000 που κοστίζει η απαλωτρίωση αυτού του ακινήτου. Αποφάσισε λοιπόν η διοίκηση του Δήμου να το αποχαρακτηρίσει, βάζοντας ένα ακόμα πρόβλημα στην σχολική στέγη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η διοίκηση του Δήμου, αξιοποιώντας έναν απαράδεκτο νόμο της σημερινής κυβέρνησης που θέτει ασφιχτικά χρονικά περιθώρια για τις απαλωτριώσεις, έτρεξε πριν ακόμη από την εφαρμογή του νόμου να αποφασίσει αυτόν τον αποχαρακτηρισμό. Η Λαϊκή Συσπήρωση, η Δημοτική Παράδοση του ΚΚΕ, έδεισε επανειλημμένα το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, έκανε και συγκεκριμένη πρόταση, ένα κονδύλι σε έναν νόμο του προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων, αντί να δοθεί σε μια υποψιαζόμαστε Αμερικάνικη Πολυεθνική Εταιρεία για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου, να δοθεί για το σχολείο το οποίο είναι μια επίγουσα ανάγκη. Πράγμα το οποίο δεν αποδέχτηκε ο Δήμος. Εμείς λοιπόν με τη σημερινή μας κίνηση καλούμε πρώτα απ' όλα τους κατοίκους της Καριλάου, τους μαθητές, τους γονείς τους, τους καθηγητές, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να απαιτήσουν την ανάκληση αυτής της απόφασης, διαπιστώνοντας τι, ότι όπως λένε και οι υπηρεσίες του Δήμου, προηγήθηκαν πάρα πολλοί αποχαρακτηρισμοί τέτοιων ακινήτων, δυσκολεύοντας ακόμη την επίλυση του προβλήματος και αναμένουν οι υπηρεσίες και πάλι του Δήμου ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση αυτών των υποθέσεων. Με αυτή την έννοια, καλούμε τον κόσμο να πάρει την υπόθεση στα χέρια του αγωνιστικά και οργανωμένα. Το ζήτημα των προσδιάθεση χώρων σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα οξυμένο. Προκύπτει πλέον και τεκμηριωμένα κατόπιν πίεσης που έχει ασκηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς παλεύουμε και του λαού της Θεσσαλονίκης. Χώροι σχολικής στέγης όπως ακούστηκε, χώροι που αφορούν την πρόνοια, τους προεκπαιδευτικούς σταθμούς, ελεύθεροι χώροι γενικότερα, ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας που η απουσία τους χτύπησε ακόμα περισσότερο. Είναι σαφώς κάτι γνώμη μας πολιτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα του πώς βάζει την προτεραιότητα η διοίκηση του Δήμου και πώς αξιολογούν τα προβλήματα του λαού και οι κυβερνήσεις. Η σημερινή παρέμβαση έχει ένα χαρακτήρα ανάδειξης αυτής της πραγματικότητας και βεβαίως και εγώ με αυτό θα κλείσω ότι ο λαός πρέπει να κινητοποιηθεί γιατί είναι δικαιώματα αυτά που του τα στερούν. Τις ανάγκες της περιοχής είναι αυτονόητες, αν και κάτοικος της περιοχής δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει από εμένα να τις αναφέρω, τις ζει κάθε μέρα από κάθε κάτοικος ξεχωριστά και στη Καριλάου και σε όλο το πέντο διαμέρισμα. Θα πρόσθετα εγώ ότι υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι εναπομείναντες αλλά σημαντικοί, ζωτικής σημασίας ελεύθεροι χώροι οι οποίοι μπορούν να διατεθούν, να αποδοθούν στους κατοίκους, στο λαό της Θεσσαλονίκης και του πέντου διαμερίσματος για όλες τις χρήσεις, για αναψυχή, για πολιτισμό, για άθληση. Υπάρχουν σωματεία παρεμπιπτόντως τα οποία δεν έχουν την ασυνεργαστούν, αθλητικοί σύλλογοι δηλαδή, με τρομερά προβλήματα. Βρεφονικιακοί σταθμοί τη στιγμή που οι γονείς δεν έχουν που να στείλουν τα παιδιά τους και αναγκάζονται να προσφέρουν στον ιδιωτικό τομέα με μεγάλα κόστη. Σχολική στέγη και στα νήπια με την υποχρεωτική δίχρονη αγωγή, η οποία στηβάζεται σε προκάτ, σε κοντέινερ, σε άιζομποξ, σε αυλές του σχολείου, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον ελεύθερο χώρο αυτό καθ' αυτό, αλλά και για τις υγειονομικές συνθήκες των παιδιών. Σχολικές αίθουσες, σε πάση περιπτώσει, για όλες τις βαθμίδες. Υπάρχουν πολύ ενδεικτικά κάποια πολύ σημαντικά κίνητα τα οποία θεωρούμε έχουν γίνει στο παρελθόν κινήσεις δημοτών, έχουν ενταχθεί εν πάση περιπτώσει σε αιτήματα διαφόρων μαζικών φορέων της περιοχής και της πόλης μας ευρύτερα.
Υπάρχει εμβληματικότερο όλων είναι η πρώην Αλευρωπαία Λατίνη, χώρος που θα μπορούσε να στεγάσει ποικίλες δράσεις και πολιτισμού και άλλες από αυτές που προαναφέρθηκαν. Το διατηρηταίο κτίριο της Αλυσίδας Ομοίως, η πρώην Κεραμοποιία Λατίνη, ένας πολύ μεγάλος χώρος. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι αδόμητοι χώροι ακόμα στο πέμπτο διαμέρισμα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφυκτική πίεση και προς τις κυβερνήσεις και προς τις διοικήσεις του Δήμου, κάποια πράγματα υπόθηκαν πριν, ούτως ώστε αυτοί να αποδοθούν για να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Τη βόλτα της λαϊκής οικογένειας, το σχολείο του παιδιού, την άθληση από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες.